Αυτή είναι η οδός Γιαμπουδή, λίγα μέτρα πίσω από το πολιτιστικό κέντρο και σε απόσταση αναπνοής από τον τάφο του Καζαντζάκη, η ιστορική γειτονιά του Ηρακλείου υποφέρει. Παλαιότερα είχαμε το μεγάλο πρόβλημα από σπίτια εγκαταλελειμμένα, από τα οποία είχαμε πάρα πολλά τροκτικά. Σήμερα έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, τη σκόνη, η οποία μπαίνει μέσα στα σπίτια μας. Υποφέρουμε πάρα πολύ από χώμα. Υποφέρομαι από το πάρκινγκ, δεν έχουμε πάρκινγκ ούτε να παρκάρουμε. Ο Δήμος μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει στους μονίμους κατοίκους πάρκινγκ και δεν μας έδωσε. Τα έργα διαπλάτησης του δρόμου αλλά και οι κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτηρίων που έγιναν σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης άφησαν πίσω τους μια γειτονιά πνιγμένη στη σκόνη αλλά και μετατραμμένη σε πάρκινγκ. Πριν ένα μήνα ήρθε ο Δήμος, τα καθάρισε όλα, εφαρμόστηκε το πολυδομικό σχέδιο με αποτέλεσμα να μείνουν. Όπως βλέπετε εδώ στην περιοχή. Τα έργα έχουν σταματήσει εδώ και ένα μήνα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στην καθημερινή μας ζωή λόγω της σκόνης. Παρακαλούμε το Δήμο κάτι να κάνει. Είναι κατανοητό, αλλά είναι δυνατόν ένα έργο που προϋποθέτει γκρεμίσματα να μην έχει και μια ταλαιπωρία σχετική προσωρινή. Και ο Αύγουστος πάντα ένας δύσκολος μήνας, γιατί υπάρχουν αριθμίες και στο Δήμο αλλά και στις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Μάλιστα, όπως καταγγέλει κάτοικος της περιοχής, το σπίτι της, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, έχει μείνει μετέωρο μετά τις κατεδαφίσεις και γεμάτο ρογμές. Οι κολόνες μου είναι ολοράγιστες μέσα, δεν με έχουν στηρίξει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, με αφήσαν τελείως το κενό και εγώ θα στραφώ κατά του Δήμου. Μέντικα μέσα. Δεν γίνεται αλλιώς. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου διαβεβαιώνει πως πρόκειται να ακολουθήσουν διορθωτικές εργασίες στη γειτονιά. Θα ακολουθήσει μετά από τις καθαιρέσεις των χτισμάτων που είχαν απαλωτριωθεί η διόρθωση όλων των εκκρεμωτήτων, το νοικοκύρεμα σε ό,τι μερεμέτια έχουν βγει, με ασφαλτικό, με αποκαταστάσεις όπου χρειάζεται. Στη μέση του δρόμου έχει μείνει και ένα στήλος της ΔΕΗ, αποτελώντας πραγματικό κίνδυνο για τους ανυποψίαστους οδηγούς. Ο στήλος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, τον βλέπετε κι εσείς. Έχει ένα σηματοδότη ο οποίος δεν άναψε ποτέ. Εδώ έχει ένα φωτεινό σηματοδότη, αυτός λειτουργεί? Όχι. Δεν τον έχω δει να λειτουργεί ο φωτεινός σηματοδότης. Ο πρώτος λειτουργεί, ο δεύτερος εδώ στο στήλο όχι. Ευτυχώς είναι φωτισμένο το σημείο, αλλά όχι τόσο και δεν είναι διακριτό ότι είναι σταθερός ο στήλος εκεί. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει ήδη ειδοποιηθεί η ΔΕΗ να κάνει τη μετακίνηση του στήλου. Έχουν το δικό τους ρυθμό όμως για τη διαδικασία. Υπάρχει μια γραφειοκρατία. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Αναστασάκη? Ευελπιστώ ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες.